Καλημέρα και πάλι. Εκ μέρους όλων των κυριών της Φιλοπτώχου της Αγίας Εκατερίνης, σας ευχόμαστε χαρά, υγεία και αγάπη το 23 και κάθε χρονιά. Η αποστολή της Φιλοπτώχου βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκκλησίας. Αποτελεί την καρδιά της εκκλησίας και ενσωματώνει το πλήρες νόημα της χριστιανικής ζωής. Να προσφέρει αγάπη σε όσους έχουν ανάγκη και επομένως αγάπη ο ένας στον άλλον. Η Φιλόπτωχος ξεκίνησε περίπου στα τέλη του 1800 από μερικές γυναίκες που τότε βοηθούσαν τους μετανάστες, τους εκατοντάδες μετανάστες που ερχόντουσαν από την Ελλάδα, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μικρά Ασία και είχαν ανάγκη από τρόφιμα, είχαν ανάγκη από ρούχα και τους βοηθούσαν. Τώρα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Αμερικής, συγκεντρώνει περίπου 1 με 2 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικά προγράμματα. Και ουσιαστικά εκτελεί το φιλανθρωπικό έργο της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής. Έχει μία παγκόσμια παρουσία. Έχει βοηθήσει, παραδείγματος χάρη, στην κατασκευή 2 ιατρικών κλινικών στην Αφρική. Έχει μοιράσει αναπηρικές καρέκλες, παρέχει άμεση υποστήριξη στα θύματα των τυφώνων, των σεισμών, των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Τι κάνει όλα αυτά τα προγράμματα πραγματικότητα? Είναι τα 26.000 μέλη της Φιλοπτώχου, περίπου 400 ενεργά παραρτήματα που βρίσκονται σε κάθε εκκλησία. Ένα από αυτά τα 400 παραρτήματα είναι και η δική μας Φιλόπτωχος, η Φιλόπτωχος Αγίας Εκατερίνης. Έχουμε περίπου 30 μέλη, όλες άξιες, ικανές γυναίκες που επιδιώκουν να εκπληρώσουν την αποστολή της Φιλοπτώχου με διακριτικότητα, ευγένεια και αγάπη και με σεβασμό ένας για τον άλλον. Κατανοούμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις αλλαγές των δυνατοτήτων και των χρονικών ορίων μας, χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο την αποστολή μας και το μέλλον της Φιλοπτώχου. Καταλαβαίνουμε ότι το πρόσωπο της Φιλοπτώχου μας δεν είναι ένα άτομο, ούτε καν μία ομάδα ανθρώπων, αλλά είναι οι πράξεις μας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε καλές πράξεις για την κοινότητά μας, στηρίσαμε τα εξοράσα για τους ψάλτες, βοηθήσαμε για να πραγματοποιηθούν τα Βυζαντινά Χριστούγεννα. Υποστηρίξαμε έναν ντόπιο μαθητή που είχε ανάγκη, του μαγειρέψαμε για μερικούς μήνες, του δώσαμε ποδήλατο για να μεταφέρεται. Υποστηρίξαμε έναν πολύ άρρωστο ενορίτη μας να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα. Συνεργαστήκαμε με το ΠΤΟ, υποστηρίξαμε την αγιογράφηση της Εκκλησίας μας. Πριν από τα Χριστούγεννα, τιμήσαμε τη μνήμη μιας προηγούμενης Προέδρου μας, καθώς επίσης τις κόρες και τις εγγονείς της που απεβίωσαν σχεδόν πρόσφατα. Και εγκρίναμε μία δωρεά για την υποστήριξη των σπουδών της επιζώντας δυσέγγονής της. Θυμόμαστε. Αγαπάμε. Υποστηρίζουμε τους μαθητές του κατηχητικού μας στην προσπάθειά τους να μαζέψουν να παρέχουν πόσιμο νερό σε όσους έχουν ανάγκη και έτσι δεν στηρίζουμε μονάχα αυτό το έργο, αλλά στηρίζουμε τα παιδιά μας. Υποστηρίζουμε λοιπόν όπου μπορούμε την Εκκλησία μας. Έχουμε την ευλογία να είμαστε κάτω από τη φροντίδα και στη στοργική καθοδήγηση του πατέρα Αντώνιου και βασιζόμαστε πάντα στην υποστήριξή του, αλλά και στην υποστήριξη της κοινότητάς μας, όλων εσάς. Είναι η υποστήριξή σας, τα 20 δολάρια για μια βασιλόπιτα, τα 15 για μερικά μπισκότα, οι γενναιόδωρες δωρεές που δίνετε με οποιοδήποτε ποσό, ο χρόνος σας, αυτά βοηθούν το έργο μας. Σας ευχαριστούμε. Το όνειρό μας είναι μια μέρα ολόκληρη η κοινότητα της Κοιμήσεως να είναι μέλη της Φιλοπτώχου. Όλοι μπορούν να γίνουν μέλη, και άντρες και γυναίκες. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση για να γίνετε μέλος μας. Δεν είναι η συμμετοχή σας σε όλες τις συναντήσεις μας ή οι ατελείωτες ώρες εργασίας. Η μόνη απαίτηση είναι η αγάπη σας. Είναι ο πυρήνας της αποστολής μας. Ο Χριστός μας είπε «Θέλω έλεος, όχι θυσίες». Αυτές είναι οι λέξεις που περιέχουν το νόημα της χριστιανικής μας ζωής. Οι λέξεις που ενσαρκώνουν την αποστολή της Φιλοπτώχου. Το έλεος και η αγάπη σας είναι η μόνη απαίτηση λοιπόν για να γίνετε μέλος και να προσφέρουμε έτσι μαζί την τεράστια εκδήλωση αγάπης ο ένας για τον άλλον που ονομάζεται φιλανθρωπία.